Επιστρέψαμε. Ξεκινάμε για να μην χάσουμε και χρόνο ένα δεύτερο μέρος. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, προκειμένου βέβαια να έχουμε μία συζήτηση εφόλης της ύλης. Αυτή η συζήτηση θα μας βοηθήσει και ο καλός συνάδελφος, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος, ο Μανώλης Βαρδαλαχάκης. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε θερμά σε μία δύσκολη συγκυρία, κακά τα ψέματα, με πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αποδεχτήκατε την πρόσκληση μιας από τις πιο δυνατές ενώσεις πανελλαδικά της ΕΨΗ Ηρακλείου, προκειμένου να δώσετε το παρόν σε αυτή την εκδήλωση κοπής πίτας. Έτσι είναι, καταρχήν είναι η υποχρέωσή μου. Δηλαδή είναι η υποχρέωσή μου να επισκέπτομαι σε όλη την Ελλάδα όλες τις ενώσεις, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, η βάση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να υπάρχουν οι μεγάλες ομάδες, στις οποίες όλοι έχουμε μια κάποια σχέση, μια κάποια οπαδική σχέση, σχέση φιλάθλου, αλλά η βάση είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και η ΕΠΣ Ηρακλείου είναι μία από τις πιο σημαντικές και σε αριθμό, αλλά και σε δραστηριοποίηση από τις πιο σημαντικές ενώσεις της χώρας. Άρα ήταν όχι απλώς υποχρέωση, αλλά και τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Μάλιστα, Μανώλη. Ασφαλώς, Πρόεδρε, τα σωματεία περιμένουν να σας ακούσουν. Μην ξεχνάμε ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο προέρχεται από μία δύσκολη διετία, τριετία λόγω πανδημίας, πολλά προβλήματα. Πολλά σωματεία αντιμετώπισαν έτσι ζητήματα επιβίωσης. Και οικονομικής φύσεως. Ασφαλώς και οικονομικής φύσεως. Βέβαια, σε όλο αυτό το κομμάτι έχει προσθεθεί τους τελευταίους μήνες ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ το κρητικό ποδόσφαιρο. Θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Μητρώ. Με κόπους και βάσανα, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο κατάφεραν να το ξεπεράσουν όσο γίνεται. Δεν παίζεται ποδόσφαιρο στο Λασίθι. Είναι απίστευτο για μας που ζούμε αυτή την κατάσταση. Το ποδόσφαιρο στο Λασίθι έχει μαραζώσει λόγω του Μητρώου, της Γενικής σας Γραμματείας Αθλητισμού. Το κριτικό ποδόσφαιρο πονάει και πλήττεται. Ρωτάνε τα σωματεία τι γίνεται, ειδικά τα σωματεία του Λασιθίου, και ασφαλώς τι λέει το μέλλον σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν να σας πω το εξής, ότι εκτός από τον COVID, τον οποίο αναφέρατε και το οποίο είναι σωστό βέβαια, ότι ήταν μεγάλο πλήγμα για το ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό, μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκαν και αρκετά χρόνια μνημονίου. Στο οποίο μνημόνιο, μάλλον το πω διαφορετικά, πριν από 10 χρόνια ή πριν από 8 χρόνια, στην Ελλάδα είχαμε περίπου 4.200 σωματεία. Τα σωματεία τώρα είναι περίπου 2.500. Δεν είναι ότι κλείσανε 1.700 σωματεία τώρα με τον COVID ή με τις διαδικασίες του Μητρώου. Πάρα πολλά από αυτά είχαν κλείσει, είχαν σταματήσει να λειτουργούν, δηλαδή εξαιτίας του μνημονίου και των οικονομικών δυσχεριών. Και αυτό το οποίο είναι η προσπάθεια μεγάλη την οποία καταβάλει η ΕΠΟ τώρα, χρηματοδοτώντας τις ενώσεις στο μέτρο του δυνατού, ίσως ξεπερνώντας και το μέτρο του δυνατού, είναι αφού χρηματοδοτήσουμε τις ενώσεις, αυτές με τη σειρά τους να έχουν την οικονομική άνεση, ούτως ώστε να στηρίξουν τα σωματεία, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτά τα 1.700 σωματεία τα οποία χάσαμε στην τελευταία δεκαετία. Δηλαδή δεν είναι μόνο COVID. Ο COVID έκανε ζημιά, αλλά είναι και το προηγούμενο. Διότι ήρθε σωρευτικά, δηλαδή αμέσως μετά το μνημόνιο ήρθε ο COVID. Τώρα, το θέμα του Μητρώου, το οποίο θέσατε, έχει ως εξής. Καταρχήν, η ΕΠΟ δεν ήταν ποτέ αντίθετη στο να έχει το δημόσιο, το κράτος, η κυβέρνηση, όπως θέλετε πείτε το, να έχει Μητρώο. Μητρώο, δηλαδή, των σωματείων. Εκείνο το οποίο εμάς μας ενόχλησε και κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το καλοκαίρι που πέρασε, από τον Ιούλιο περίπου, ήταν οι κυρώσεις. Σε αυτό το θέμα, λοιπόν, έγιναν τρεις διαφορετικές προσπάθειες και τρεις φορές μετροπολογίες. Μειώθηκε το βάρος του Μητρώου, μειώθηκε το βάρος δηλαδή των συνεπειών, δόθηκαν παρατάσεις, αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα πάρα πολλά σωματεία τα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν μπει, τελικά να μπουν στο Μητρώο. Και εκείνο το οποίο κάναμε ήταν, αν θυμόσαστε, μια 39 μια συνέλευση είχαμε αποχή. Αυτή η αποχή. Για ένα μήνα περίπου. Περίπου, είναι λιγότερο από ένα μήνα. Λιγότερο. Αυτή η αποχή λύθηκε διότι δεν θα είχε και νόημα να τιμωρούμε τα μικρά παιδιά και τις ακαδημίες για ένα θέμα το οποίο είναι. Κάτι το οποίο αυτοί δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Ούτε οι γονείς καταλάβαιναν γιατί δεν παίζουν τα παιδιά τους, ούτε τα παιδιά τα ίδια δεν καταλάβαιναν. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε είναι ότι και η κυβέρνηση έκανε ομολογουμένως σε αρκετά σημεία έκανε πίσω, αυτό που είπα πριν δηλαδή, για τις τρεις τροπολογίες οι οποίες πέρασαν και χαλάρωσε αρκετά το θέμα του Μητρώου. Δυστυχώς όμως το Λασίθι δεν παίζει μπάλα. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Μας απασχολεί γιατί είναι και η μοναδική ένωση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη για λόγους τέτοιους. Είναι και άλλη μία. Πολλά σωματεία που δεν είναι εκτός. Ναι. Από ένωση είναι μόνο το Λασίθι. Είναι και μικρή ένωση γενικά, γιατί και τα Γρεβενά δεν παίζουν, δεν έχουν τις ομάδες που χρειάζεται για να μπορέσουν να κάνουν πρωτάθλημα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Δεν μπορούμε τώρα φυσικά να το λύσουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να επιληθεί τώρα το θέμα του Λασιθίου. Είναι αδύνατον αυτό. Είναι αδύνατο. Όπως και των Γρεβενών που προανέφερα. Αυτό λοιπόν το οποίο απασχολεί την ΕΠΟ και εμένα προσωπικά είναι το καλοκαίρι να μπορέσουμε με διορθωτικές κινήσεις και η ΕΠΟ και η κυβέρνηση, πιστεύω, δεν θα έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε και το Λασίθι αλλά και άλλες μικρές ενώσεις όπως αυτή που προείπα να μπορέσουν να παίξουν και πάλι ποδόσφαιρο, διότι δεν έχει λογική φυσικά να μην υπάρχει ποδόσφαιρο σε έναν ολόκληρο νομό. Άρα προτεραιότητα λοιπόν το καλοκαίρι τουλάχιστον να παχτεί παντού μπάλα την ερχόμενη σεζόν. Να πάμε σε Super League 2. Ασφαλώς, πολύ σημαντικό ζήτημα. Εδώ στη Ηράκλειο έχουμε τον Ηρόδο, ότι είναι βέβαια και άλλες ομάδες στην Κρήτη, Επισκοπή, τα Χανιά, δεν παίζουν μπάλα. Και δεν παίζουν μπάλα για ποιο λόγο? Το δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα άργησε βέβαια να ξεκινήσει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Βρίσκεται στον πάγο λόγω της διαμάχης αυτή τη στιγμή με τον Υφυπουργό για τα χρήματα του στοιχήματος. Εσείς ναι, πήρατε θέση στην συνέλευση της Θεσσαλονίκης. Ψήφισμα ήταν. Βέβαια, πήρατε θέση. Υπέρ των σωματείων. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, εφέτος αργήσαν να ξεκινήσουν, αλλά και πέρυσι αργήσαν να ξεκινήσουν. Αν θυμόσαστε, και πέρυσι είχαν ξεκινήσει πάλι Νοέμβριο για άλλους λόγους. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω για την Super League 2 ή καλύτερα στη δική μου ορολογία είναι β' εθνική και δεν μου αρέσει πολύ αυτό το Super League, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι θα έπρεπε ο αριθμός να είναι μικρότερος. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όσες ομάδες έχει η Super League 1, τις ίδιες θα έπρεπε να έχει και η Super League 2. Τις είχε βέβαια. Πώς το παρελθόν. Ναι. Πρόσφατα, πριν τρία χρόνια, υπήρχαν τρία χρόνια, οι ίδιες ομάδες. Αυτό έχει προβλεφθεί στο νόμο και μειώνονται κάθε χρόνο όπως ξέρετε. Όταν λοιπόν φτάσουν να μειωθούν και αν το καλοκαίρι μπορέσουμε να τις μειώσουμε ακόμα περισσότερο, θα ήταν το ιδανικό. Διότι εάν έχουμε 14, να έχουμε 16, 18 στη Super League 2, όχι τον αριθμό που έχουμε τώρα. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Δεν αντέχουν οικονομικά οι ομάδες. Είναι αδύνατο. Άρα θα περιμένουμε παρεμβάσεις από την ΕΠΟ το καλοκαίρι πάνω στο θέμα της Super League 2. Οπωσδήποτε. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί επίσης πάρα πολύ και νομίζω ότι το καλοκαίρι πρέπει να ληφθούν και άλλες διορθωτικές κινήσεις, να γίνουν μάλλον και άλλες διορθωτικές κινήσεις, ούτως ώστε να αποκτήσει μικρότερο αριθμό, άρα μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια η κάθε ομάδα. Διότι αν πρόκειται να έχεις μια πίτα και να τη μοιράσεις στα 100 ή να τη μοιράσεις στα 10, όπως καταλαβαίνετε έχει τεράστια διαφορά. Τώρα η πίτα μοιράζεται σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Η εκτίμηση για το τι μπορεί να γίνει σε Super League 2 το επόμενο διάστημα, δεν βλέπουμε κάποια κίνηση μέχρι στιγμής τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες. Θα σας πω, τώρα όπως ξέρετε θα βγει από ό,τι κατάλαβα μια καινούργια υπουργική απόφαση. Σε αυτή την υπουργική απόφαση την καινούργια, εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα οι ομάδες έχουν δίκιο. Δεν ξέρω, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν μέσα στα πρώτα θέματα που είχα παρακολουθήσει, γιατί είχα πολλά στο κεφάλι να κάνω στην ΕΠΟ. Και ακόμα έχω δηλαδή. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι υπήρχε υπόσχεση για πολύ περισσότερα χρήματα. Αν θυμάμαι καλά, για 265.000. Οι οποίες τώρα έχουν γίνει 65 ή 66, 70, κάπου εκεί. 70. Περίπου εκεί. Αυτό είδα ότι ο κύριος Αυγενάκης το είπε ότι δεν είναι έτσι. Ότι το διέψευσε, είπε ότι δεν είχα υποσχεθεί ποτέ. Εκεί λοιπόν είναι κάτι το οποίο τώρα θα το δούμε στην ΚΙΑ. Να δούμε τι θα υπάρχει γίνει. Υπάρχει ένα κενό λοιπόν. Υπάρχει ένα κενό, γιατί η μεν πλευρά της Super League 2 σου λέει ότι εγώ είχα υπόσχεση. Εγώ ξεκίνησα τη χρονιά τόσο με ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ναι. Στην πορεία δεν πήρα τα χρήματα και δεν θα πάρω τα χρήματα. Δεν τα πήρα. Οπότε ο κύριος Αυγενάκης είπε ότι εγώ δεν είχα υποσχεθεί κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να δούμε, αλλά το θέμα δεν είναι τώρα να κάνουμε ανάκριση ποιος είναι σωστός και ποιος όχι. Σημασία έχει πώς μπορεί αυτή η κατηγορία να ενισχυθεί, να πάψει να έχει επάνω της την κατηγορία ότι, την οποία την ξέρετε, δεν χρειάζεται να το κρύψουμε, γιατί το λένε παντού είναι γραμμένο, ότι ασχολούνται πολύ με το στοίχημα κτλ. Ναι. Πρέπει να φύγει αυτή η κατηγορία. Πρέπει να φύγει. Διότι έχουμε πολλά πράγματα. Ναι. Από τη Sport Radar συνέχεια έχουμε αγώνες χειραγωγημένους, μάλλον όχι χειραγωγημένους, με την ένδειξη. Δεν απόδειξη. Για τη Β' Εθνική μιλάτε. Τη Β' Εθνική. Με την ένδειξη ότι μπορεί να είναι χειραγωγημένος. Ναι. Αυτό χαλάει την εικόνα τη Super League 2. Τη χαλάει πάρα πολύ και μειώνει τη διαπραγματευτική του ισχύ. Ναι. Πολύ σωστά. Μειώνει πολύ. Κύριε Μπαλτάκου, βλέπουμε ασφαλώς προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πούμε όμως και τα καλά. Η εθνική ομάδα πάει καλά. Ναι. Πρώτη στο Nations League. Ξεκινά το Μάρτιο η προσπάθεια στα προκριματικά του Euro 2024. Βέβαια, πολύ δύσκολο όμιλο με Ολλανδία, με Γαλλία, δευτεραχύτια κόσμου. Τον Μπαπέ. Τον Μπαπέ με την Ολλανδία.
Όμως ο βασικός στόχος νομίζω ότι είναι πλέον για την ΕΠΟ και μεγάλη βαρύτητα να επιστρέψει η Ελλάδα στις μεγάλες διοργανώσεις με την εθνική της ομάδα, έτσι. Απόλυτα, ναι, απόλυτα. Γι' αυτό και όταν σας είπα πριν ότι δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ τόσο πολύ με τη Super League 2 κτλ. Είναι γιατί εμένα με ενδιέφερε πρωτίστως από τον Ιούνιο που εξελέγει πρόεδρος της ΕΠΟ. Με ενδιέφερε αυτό. Δηλαδή να πάει καλά η εθνική ομάδα και πήγε. Τώρα βέβαια έχουμε ένα δεύτερο στάδιο, πολύ πιο δύσκολο. Αλλά και για αυτό το στάδιο το δεύτερο και ελπίδες έχουμε πολλές και προσπάθεια γίνεται πολύ μεγάλη να μπορέσουμε δηλαδή να βγούμε. Είναι δύσκολο όπως καταλαβαίνετε να περάσουμε τη Γαλλία και την Ολλανδία, πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως μέσω αλλά... της τρίτης θέσης που οδηγεί στο play-off είναι ένας στόχος εφικτός, ναι, αυτός. Εφικτός. Εγώ πιστεύω ότι απλώς δεν είναι ανταγωνιστική και στα υπόλοιπα παιχνίδια όσο γίνεται. Εντάξτε, τώρα η Γαλλία είναι δύσκολο. Εντάξει, όλα γίνονται, αλλά είναι δύσκολο. Την Ολλανδία εγώ πιστεύω ότι παίζεται και ότι μπορούμε να βγούμε και δεύτερη. Δεδομένη στήριξη στον προπονητή. Απολύτως. Απολύτως. Άμα δεν έχει στήριξη στον προπονητή, δεν κάνει τίποτα. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως την είδα εγώ στο Βόλο που το πήγα τον Ιούνιο, είχα εκλεγεί μια μέρα, δύο. Εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι, επειδή όπως πιθανώς γνωρίζετε, έχω γεύση αποδυτηρίων, ξέρω δηλαδή τι σημαίνει αποδυτηρία, εγώ διαπίστωσα ότι αυτή η ομάδα είναι ομάδα οικογένεια. Αν η ομάδα δεν είναι οικογένεια και 11 Εμπαπέ να βάλεις έναν δίπλα στον άλλον, δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο όπλο βέβαια αυτό. Είναι πολύ μεγάλο όπλο, ο προπονητής σου έχει κάνει οικογένεια. Ναι. Και μια και είπατε για Βόλο, σε λίγο διάστημα θα σας απασχολήσει σίγουρα, ήδη σας απασχολεί ο τελικός του κυπέλου. Ναι, πολύ. Έχετε πει, το έχετε δηλώσει, πανθεσσαλικό δεν θέλετε. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν λίγα χρόνια. Είναι πιθανό βέβαια το πανθεσσαλικό, γιατί εφόσον προκύψει ο ΠΑΟΚ που είναι το φαβορί κόντρα στη Λαμία. Με... Όχι. Α, συγγνώμη, σας διακόψω. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πανθεσσαλικό. Ναι, αυτό λέμε. Διότι έχουμε μια ομάδα εκτός Αθηνών, σίγουρο, και Λαμία ή ΠΑΟΚ. Ναι. Και μία ομάδα δεδομένο. Αθηνών είναι δεδομένο το πανθεσσαλικό. Δεδομένο. Άρα εσείς όμως λέτε εξωτερικό. Έχετε κάνει κάποιες επαφές. Πείτε μας εδώ τι γίνεται. Ακούγεται για Λονδίνο πολύ έντονα, ίσως για Γερμανία. Νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ. Ίσως εκεί που υπάρχει έντονο στοιχείο ομογένεια. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορεί και στη Γερμανία. Υπάρχει και στο Λονδίνο βέβαια υπάρχουν. Δεν θα πάμε στη Σλοβακία, ας πούμε, που δεν υπάρχουν ομογενείς, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα πάμε, ξέρω, στη Λιθουανία. Θα πάμε εκεί που μάλλον επιδιώκουμε να πάμε, εκεί που υπάρχει έντονο ομογενειακό στοιχείο. Και η Αυστραλία παίζει. Και η Αυστραλία. Παίζει, αλλά είναι, εδώ είναι χειμώνας, εκεί είναι καλοκαίρι. Το Μάιο είναι διαφορετικό το κλίμα, είναι τεράστιες αποστάσεις. Είναι άλλη, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όπως θα βλέπουμε τα πράγματα, κάπου θα γίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή, είναι δύσκολο να γίνει στην Ελλάδα με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Θα σας πω. Η Αγγλική Ομοσπονδία έχει απαντήσει ότι καταρχήν συμφωνεί. Συμφωνεί σαν Ομοσπονδία. Τα γήπεδα όμως δεν δικά της. Όπως και εδώ. Η ΕΠΟ δεν έχει το Καραϊσκάκι, δεν έχει το Παπαρίνα. Ανήκουν στις ομάδες. Άρα λοιπόν, μας είπαν ότι εμείς συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις ομάδες. Κατά πόσο δηλαδή δέχεται η ομάδα να παραχωρήσει για έναν τελικό κυπέλλου Ελλάδος το γήπεδό της. Ποια γήπεδα έχει είναι αυτά. Βέβαια η Αγγλική Ομοσπονδία είναι μεγάλο γήπεδο. Αυτό είναι δύσκολο, δεν, δύσκολο να πάρετε το Wembley, έτσι. Καταρχήν δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι διαθέσιμο. Εκείνη το την ημέρα έχει. Αυτό είναι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Είναι της Ομοσπονδίας. Έχει 90.000 θέσεις. Δύσκολο να το γεμίσεις. Τεράστιο το κόστος. Δηλαδή για να παίξει στο Wembley μια ομάδα, το κόστος λειτουργίας του γηπέδου για εκείνη την ημέρα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Τεράστιο. Πρέπει λοιπόν το γήπεδο να γεμίσει. Αλλα δεν είναι διαθέσιμο. Έχει εκδήλωση εκείνη την ημέρα. Ναι. Διαθέσιμα. Άρα είναι... τέθηκε λοιπόν στο τραπέζι. Είναι. Για να το ξέρετε. Τέθηκε το Wembley. Ναι. Διαθέσιμα τη δεδομένη ημέρα που θέλουμε εμείς, δηλαδή 20-21 ναι. Μαΐου, είναι αν θυμάμαι καλά τα γήπεδα της Crystal Palace, της Chelsea και της Arsenal. Και της Arsenal. Αυτά τα τρία. Δεν παίζουν οι ομάδες τους εκεί. Παίζουν εκτός έδρας. Ας πούμε τότε να μου παίζει εντός έδρας. Ναι. Το πρωτάθλημά τους δεν έχει τελειώσει. Ναι. Τελειώνει 3 Ιουνίου. Άρα πρέπει να βρούμε. Ημέρες τέτοιες. Ναι. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν θα επικοινωνήσουμε, θα τους ρωτήσουμε. Εάν υποθέσουμε ότι το διαθέτουν, φυσικά με κάποιο ενίκιο δεν θα το διαθέσουν δωρεάν. Αυτό γίνεται τώρα, αυτές τις ημέρες θα γίνει. Η Γερμανία ακόμα δεν έχει απαντήσει, περιμένουμε την απάντηση. Βέβαια, και, η Ομοσπονδία δεν έχει απαντήσει. Ναι, γιατί στη Γερμανία σίγουρα υπάρχει πολύ έντονο το έντονο στοιχείο και πολλά γήπεδα. Άρα από ό,τι βλέπουμε, Νίκο, πιθανότατα πάμε στο εξωτερικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για το εξωτερικό.
να μας πείτε με την ελληνική διαιτησία τι γίνεται. Οδεύουμε προς επαγγελματική διαιτησία. Βέβαια, εδώ βλέπουμε τώρα αρχίζει να τσακωμεί και για τους ξένους διαιτητές. Έντονη το τελευταίο διάστημα. Τελευταίο παράδειγμα με το Σλοβάκο που ορίστηκε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τελικά θέλουμε, δεν θέλουμε ξένους. Αυτό θα μας πει ο κ. Μπαλτάκος. Τι πιστεύετε εσείς? Εντάξει, να σας πω, εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα προσωπικά. Σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν θα μπορούσα ποτέ, μα ποτέ, και νομίζω κανένας πρόεδρος της ΕΠΟ δεν θα δεχόταν και δεν θα έλεγε ότι είναι υπέρ των ξένων διαιτητών. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι άριστοι, εξαιρετικοί. Αυτό που τους εμποδίζει είναι η καχυποψία. Η καχυποψία παραγόντων και φιλάθλων. Ενώ δηλαδή οι ίδιοι διαιτητές στο εξωτερικό πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί εκεί δεν υπάρχει καχυποψία εναντίον ενός Έλληνα διαιτητή, στην Ελλάδα στο πρώτο σφύριγμα αρχίζουν τα γνωστά. Είναι στημένος, τα πήρε, τα γνωστά. Τα οποία τα ξέρουμε όλοι, γι' αυτό και δεν διστάζω να το πω και στη τηλεόραση. Αυτό τους σκοτώνει τους Έλληνες διαιτητές. Η καχυποψία τους κάνει μεγάλο κακό. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι η ΕΠΟ γιατί πρέπει, γιατί υπάρχει, γιατί είναι ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, δεν είναι ξένη ποδοσφαιρική ομοσπονδία, άρα πρέπει να ευνοεί τους Έλληνες διαιτητές, να τους παροτρύνει, να τους υποβοηθά και να τους επαναφέρει και στα ντέρμπι. Αυτός είναι ο δικός μου σκοπός. Δεν γίνεται φέτος, δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου. Αλλά σίγουρα η πορεία είναι αυτή. Υπάρχει σημείο επαφής με τις μεγάλες ομάδες πάνω σε αυτό το κομμάτι, επαναφοράς Ελλήνων διαιτητών και στα ντέρμπι? Επαφή υπάρχει, αλλά αποδοχή δεν υπάρχει. Δεν μιλάμε για φέτος. Για φέτος το πρωτάθλημα τώρα έχει φτάσει στα 2/3 πόσο είναι. Αλλά γενικά δεν το δέχονται. Δεν το δέχεται καμία ομάδα. Δεν να πεις ότι κάποια ελέγχει τη διαιτησία τάχα μου και το δέχεται. Δεν το δέχεται κανένας. Όταν είμαι κανένας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσπαθήσω να το ανατρέψω στο μέτρο του δυνατού. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι ολόκληρη στρατηγική. Δεν θα προλάβω, θα χάσετε την κομπή ολόκληρη για να την αναπτύξω. Ναι. Πάντως, μια και μιλάμε έτσι, μπήκαμε στο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη Super League. Είδαμε ένα περιστατικό που έγινε την Κυριακή στο Περιστέρι με τα δοκάρια. Τα δοκάρια. Θέλουμε να σχολιάσουμε. Με τη μεζούρα. Σίγουρα, δεν είναι εικόνες σίγουρα τιμητικές, γιατί έγινε νομίζω viral σε όλη την Ευρώπη το κομμάτι να μετράνε με τις μεζούρες. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Μπαλτάκο? Θα σας πω. Επειδή πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είμαι δικηγόρος. Βέβαια. Και δεύτερον, στην ΕΠΟ υπάρχει δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο θα φτάσει η υπόθεση. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο γι' αυτό γιατί είναι επίδικο. Ναι. Υπάρχει δίκη αύριο. Αν το λέω καλά. Ναι. Πέμπτη. Νομίζω αύριο το μεσημέρι γίνεται η δίκη στη Super League. Στο αθλητικό δικαστήριο τη Super League. Ναι. Σωστά. Μετά θα πάει. Ή ο ένας χάσει, ο άλλος χάσει, όπως και θα πάει στην ΕΠΟ. Βάθμι, επειδή λοιπόν είναι επίδικο και θα φτάσει στην ΕΠΟ, παρότι είναι ανεξάρτητη φυσικά η αθλητική δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα λοιπόν δεν θα ήθελα να πω κουβέντα, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι θέλω να επηρεάσω υπέρ του ενός ή του άλλου. Ωραία. Κατά γενική ομολογία όμως, συμφωνούμε ότι τα παιχνίδια ίσως πρέπει να παίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, αυτό είναι κοινό τόπος στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Δεν πάω να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Ωραία. Έτσι είναι. Και ασφαλώς να αλλά πρέπει να τηρούνται και οι κανονισμοί όμως. Ναι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Ναι, μεν έτσι, αλλά πρέπει να τηρούνται και οι κανονισμοί. Ναι. Να συνεχίσουμε με μια απόφαση που πήρατε πριν λίγο καιρό. Απεινιδωτές σε όλα τα γήπεδα. Είχαμε ευνίδιους θανάτους και εννοούμε γιατί τα γήπεδα στην Super League 1 και στην Τρίτη Εθνική, μέχρι και την Τρίτη Εθνική νομίζω, αλλά και στις μεικτές είχατε πάρει ήδη θέση ότι πρέπει να υπάρχει ποινιδωτής. Ναι. Τώρα μεταφέρθηκε αυτό σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα όπου παίζεται ποδόσφαιρο. Ήταν νομίζω μια απόφαση μονόδρομος έτσι για εσάς. Έτσι είναι, ναι. Με την υποσημείωση, σας κάνω μια υποσημείωση βέβαια. Κάποια σωματεία είπαν ότι δεν είχαν μεριμνήσει και δεν προλάβαιναν να τακτοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Βέβαια από την άλλη, ουδείς νομίζω μπορεί να αρνηθεί ότι πρέπει να υπάρχει απεινιδωτή στο γήπεδο. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Ναι. Όταν υπάρχει θάνατος, σταματάνε όλα. Δεν υπάρχει αθλητισμός εκεί που υπάρχει θάνατος. Όταν πεθαίνουν μέσα στο γήπεδο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Στη ΓΑΜΑ Εθνική που ανήκει στην ΕΠΟ, γιατί η ΕΠΟ διοργανώνει τη ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί είχαμε προβλέψει απεινιδωτές. Τα τοπικά πρωταθλήματα τη διοργανώνουν τοπικές ενώσεις. Οι Δήμοι όμως είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την υποχρέωση, εφόσον τα γήπεδα είναι δικά τους, να υπάρχει απεινιδωτής στο γήπεδο. Κάναμε επιστολή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και τους είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το φροντίσετε. Εκείνοι όμως έχουν την δυσκολία, όπως καταλαβαίνετε, των διαγωνισμών. Δηλαδή, και να θέλει ένας Δήμος να πάρει 10, 20, 30 ποινιδωτές, περνάει μέσα από ένα δημόσιο λογιστικό, δεν μπορεί να πάρει να τους πάρει την άλλη μέρα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, είπαμε ότι θα πρέπει να μην γίνονται αγώνες σε όλη την Ελλάδα, αν δεν υπάρχει ποινιδωτής. Διότι, να σας πω κάτι πολύ απλό, τι θα γινόταν αν είχαμε ένα τρίτο ή τέταρτο περιστατικό? Δεν θα στεκόμαστε πουθενά. Γι' αυτό, λοιπόν, είπαμε, σαν ΕΠΟ,
ή απεινδοτής ή αναβάλει το αγώνα. Εκεί που θέλω να ρωτάνε τα σωματεία, η αναβολή αυτή του αγώνα σημαίνει και κυρώσεις για τον γηπεδούχο ή απλά αναβολή του αγώνα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κυρώσεις. Δεν υπάρχει κυρώσεις. Όχι, δεν υπάρχει κυρώσεις. Τώρα που μιλάμε απλά δεν αναβολή δεν γίνεται το παιχνίδι χωρίς. Ναι, δεν γίνεται το παιχνίδι χωρίς απεινδοτή και ακριβώς. Μετατίθεται για κάποια άλλη. Δεν υπάρχει κύρωση γιατί δεν την έχουμε βάλει στην προκήρυξη. Δεν υπάρχει δηλαδή στον κάθε στους κανονισμούς. Ναι. Γιατί κάποιες ενώσεις αναγκάστηκαν και ανέβαλαν όλες τις αγωνιστικές. Βέβαια να τονίσουμε Νίκο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε ότι στο Ηράκλειο δεν αναβλήθηκε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αλλά και στο Κύπελλο έγιναν με απεινδοτή που σημαίνει δύο πράγματα. Ότι τα περισσότερα σωματεία του Ηρακλείου είχαν μεριμνήσει ήδη για να έχουν απεινιδωτή και όσοι δεν είχαν, νομίζω είτε δανείστηκαν είτε έκαναν ενέργειες για να αποκτήσουν απεινιδωτή. Άρα ουσιαστικά μπαίνει στη συνείδηση του παράγοντα ότι είναι απαραίτητο πλέον για να παίζετε ποδόσφαιρο. Ναι, και σε αυτό βοήθησε και ο Περιφερειάρχης πάρα πολύ και η ΕΠΣ φυσικά με τον κύριο Τζόζογλου βοηθήσαν πάρα πολύ ώστε το Ηράκλειο να μην έχει κανένα πρόβλημα. Και πράγματι όλα πήγανε καλά. Και ελπίζουμε σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει η ίδια κατάσταση. Ναι, θα βρεθείτε σε λίγη ώρα μαζί με ερασιτέχνες παράγοντες στην ταβέρνα Πετούσης όπου θα γίνει η ετήσια κοπή της πίτας. Περνάει δύσκολα οι ερασιτέχνες παράγοντες, το είπαμε και προηγουμένως. Περνάει δύσκολα ενώ οικονομικά χορηγοί δεν υπάρχουν και προσπαθούν πολύ μέσα από το υστέρημά τους να κρατήσουν ζωντανές τις ομάδες μέσα από τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι είναι, κοιτάξτε να δείτε αυτό. Είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, είναι διαχρονικό. Έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα από το μνημόνιο και μετά. Γίνεται μια προσπάθεια σχετικά με την ενίσχυση και από την κυβέρνηση με ένα ποσό, το οποίο όμως είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να τους καλύψει τίποτα σχεδόν. Και δεν μπορεί να γίνει και κάτι περισσότερο. Εμείς προσπαθούμε λόγω μέσω των ενώσεων πάλι να ενισχύσουμε τις ενώσεις, γιατί δεν έχουμε μέλη τα σωματεία, έχουμε μέλη τις ενώσεις. Αλλά οπωσδήποτε η δυσκολία αυτή θα συνεχιστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, δεν θέλω να λέω ευχολόγια, δεν είναι κάτι το οποίο θα λήξει από το πρωί. Προσπάθεια γίνεται, αλλά δεν θα λήξει εύκολα. Μάλιστα. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε δύο λεπτά, Μανώλη. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Κύριε Μπαλτάκου, ήσασταν σε κορυφαία πολιτική θέση, Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση, κορυφαίος νομικός. Τι είναι πιο δύσκολο, η ενασχόληση με την πολιτική ή η ενασχόληση με την ΕΠΟ και το ποδόσφαιρο? Η ενασχόληση με την πολιτική είναι περίπατος. Περίπατος σε δημόσιο πάρκο. Η ΕΠΟ είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Οι λόγοι. Οι λόγοι είναι κυρίως ο ανταγωνισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε ομάδες οι οποίες είναι αναγκαστικά συνέχεια ανταγωνιστικές. Συνέχεια. Δεν έχουν ποτέ. Και φέτος πολύ περισσότερο για αγωνιστικά. Εφέτος πέφτουν τέσσερις μαζί. Πέφτουν τέσσερις μαζί στο νήμα. Αυτό λοιπόν αναγκαστικά αυξάνει την ένταση, αυξάνει την οξύτητα, αυξάνει την καχυποψία των παραγόντων. Ο ένας στρέφεται κατά το άλλο συνεχώς. Στην κυβέρνηση δεν το έχει αυτό. Η κυβέρνηση λειτουργεί κατά τρόπο ο οποίος είναι αμυγής, όλοι, το Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή, είναι υπό τον Πρωθυπουργό, δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Αν έχουν ένα μικρό πολιτικό ανταγωνισμό, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι οξύτατα ανταγωνιστικό. Απ' την άλλη, όμως, βέβαια δίνει και μια ομορφιά στον φύλαθο τέσσερις ομάδες να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ενθουσιάζει τον καθένα. Ακόμα δηλαδή και οι ομάδες οι ίδιες, που κάθε μία από τις τέσσερις που λέμε τώρα θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουν και οι παράγοντες και οι φύλαθοι των ομάδων αυτών ότι αυτό είναι καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ήταν ιδιαίτερη τιμή η παρουσία σας σήμερα εδώ στον όμιλο της κυρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.